Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας χρονιάς είχε και φέτος τον ενθουσιασμό και την όμορφη αγωνία των παιδιών. Είχε τις παρέες που συναντήθηκαν και πάλι στις αυλές των σχολείων. Είχε όμως από την άλλη τις μάσκες, τις αποστάσεις και την τελετή του αγιασμού που έγινε παρουσία ολίγων, αφού η αποφυγή συνωστισμού επέβαλε στην τελετή να παρίστανται μόνο κάποιοι εκπρόσωποι των τμήματων και στα δημοτικά σχολεία μαθητές της 6ης και της 1ης τάξης. Είμαστε στα σχολεία, παρακολουθούμε σε συνεργασία με τους διευθυντές, με τους εκπαιδευτικούς μας όλη την κατάσταση και χρειαζόμαστε τις οικογένειες δίπλα στο σχολείο ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε και να αντικρίζουμε το πρόβλημα από την ίδια πλευρά για το καλό των παιδιών και των σχολείων. Ξεκινάει η ελπιδοφόρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ασφάλεια φέτος θα είναι, αν μη τι άλλο, το επιζητούμενο και το δεδομένο μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Οι γονείς σε απόσταση και εκτός των σχολείων παρακολουθούσαν την τελετή του αγιασμού, που σήμανε και φέτος την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μια σχολική χρονιά για την οποία, χωρίς να λείπει η αισιοδοξία, διατυπώθηκε η αγωνία αν θα μπορέσει να είναι αυτή που τα παιδιά θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην παλαιά κανονικότητα. Προσαρμόστηκαν καλύτερα, πιστεύω, από τους μεγάλους. Ιδιαίτερα αυτές οι ηλικίες, όχι. Δηλαδή 20, αυτές προσαρμόστηκαν ακόμα πιο εύκολα. Παρόλο που λέμε ότι πέτυχε η τηλεκπαίδευση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δουλειά που γίνεται στην τάξη. Να ευχηθούμε λοιπόν να μην βρεθούμε στην ανάγκη να ξαναπάμε στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Όλα τα παιδιά φορούσαν τις μάσκες τους, ενώ ο έλεγχος στην είσοδο των αρνητικών self-test ή του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν σχολαστικός. Μία ακόμη πρόβλεψη, όπως τόνισαν οι αρμόδιοι, προκειμένου τα σχολεία όσο είναι εφικτό να θωρακιστούν. Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός δεν μας επιτρέπεται με τον κορονοϊό, δυστυχώς. Μεσοπρόθεσμα και σε ένα κοντινό διάστημα βεβαίως προγραμματίζουμε και παρακολουθούμε. Επίσης, υπάρχει μια δυναμική η οποία μας διαφοροποιεί τις δράσεις κατά καιρούς. Και αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και φέτος στην παράσταση έκλεψαν τα πρωτάκια, που είναι και τα παιδιά που αγνοούν πως είναι να βρίσκεσαι εντός του σχολείου χωρίς τη χρήση μάσκας. Φάνηκαν έτοιμα για το μεγάλο του σχολείο και ευθυγραμμισμένα με τα όσα ορίζουν τα πρωτόκολλα και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά και τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλύτερα, ας πούμε. Αυτή είμαι αισιόδοξος. Η τήρηση των πρωτοκόλων παραμένει το νούμερο ένα. Δηλαδή, καλός αερισμός των αιθουσών, συχνά διαλύματα, καλός καθαρισμός και απολύμαση. Να δούμε πώς θα πάνε και τα προβλήματα με τις καθαρίστριες. Γενικά, πιστεύω θα είναι μια δύσκολη χρονιά όπως ήταν και πέρυσι. Πάντως, ήδη στα σχολεία και του Ηρακλείου έχει φτάσει ένα μεγάλο μέρος της ποσότητας self-test που αναμένεται, προκειμένου εφεδρικά με αυτά που διαθέτουν οι μαθητές να γίνονται έλεγχοι όταν σε κάποια σχολεία εντοπιστεί θετικό κρούσμα. Συνολικά, αναμένεται στο Ηράκλειο να φτάσουν 43.435 τεστ για τα δημοτικά, τα γυμνάσια αλλά και τα λύκεια.